επάρχει θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα για να επανειδευτεί και ναι, μόνο αφήνεται. Όμως, είμαστε εδώ, στο Ιωθείωμα Χριστού, για να μην εσταθεί της μοναξιάς την πίνκα. Και μέσα στη γυμνότητα και τη μοναξιά παραμένει ο μόνος ωραίος που κέρδιζε κάτω από τα θέλα από μας. Θέλω να σας παρακαλέσω όλες αυτές τις μέρες η πραγματική προετοιμασία για τον γιορτασμό της Ανάστασης να είναι η συμμετοχή μας στο πάθος του Χριστού, στην ακολουθία του Ιωθείου και του Ιερού Ιωθείου στις 6 στο Καθεδρικό στον Αγιάννη στην Εάνθρωπη στο Ερυσόπι για να ζήσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία που η Εκκλησία ως δώρο μας χαρίζει. Να ευχαριστήσω τους πατέρες, τους διακόνους, τους συνεργάτες της Εκκλησίας, τους επιτρόπους και τις κυρίες της Διακονίας, το χορό των Ιεροψαλτών, που τόσο όμορφα απέδωσε τα μοναδικά και ανεπανάληπτα αυτά κείμενα. Και τα παιδιά μας που περιστοιχίζουν τα αναλόγια, τα ευλογώ από τα βάθη της ψυχής μου και συγχαίρω και τον Πρωτοψάλτη αλλά και τον Αλματά. Τους ιερόπαιδες, τα παιδιά του ιερού μας που λαμπαδούχοι με τα κεριά αναμένα συνόδευσαν τον Ιμφίο του Χριστό. Κι όλους εσάς να ευχηθώ καλή και αγία Μεγάλη Εβδομάδα. Καλή Ανάσταση, αλλά και καλή για τον Αγιώργη μας Πανήγυρη. Κύριε Βουλευτά, σε εσάς χρόνια πολλά και ευλογημένα, με αγάπη και ταπείνωση να διακονούμε τον λαό μας και σας ευχαριστώ γιατί δίνετε εκπροσωπώντας τον ευσεβή λαό μας μαρτυρία στο κοινοβούλιο για την πίστη μας και για τον ευσεβή λαό μας. Ο Θεός να μας ευλογεί.